κλασική. Ήδη όμως στους κομπιούτερς του Υπουργείου Παιδείας υπάρχει ακριβέστατη πρόβλεψη για τις βάσεις της ΔΕΣΜΕΣ. Οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές του Υπουργείου Παιδείας επεξεργάζονται αυτές τις μέρες πυρετοδό στα βαθμολογικά στοιχεία των υποψηφίων και στα τέλη Αυγούστου θα ανακοινωθούν επίσημως πια οι βάσεις. Σύμφωνα με πληροφορίες, στην πρώτη δέσμη παρατηρείται πτώση των βάσεων κατά 400 μόρια. Στη δεύτερη δέσμη, οι βάσεις προβλέπεται να πέσουν κατά 150 μόρια. Στην τρίτη δέσμη παραμένουν σταθερές με αυξομοιώσεις από σχολή σε σχολή. Και στην τετάρτη δέσμη υπάρχει άνοδος 200 κατά μέσο όρο μορίων. Έτσι, σύμφωνα με τις πρώτες ενδείξεις, στην πρώτη δέσμη η χαμηλότερη βάση θα είναι περίπου 3.700 μόρια. Στη δεύτερη δέσμη 5.400, στην τρίτη 5.450 και στην τετάρτη 5.050. Στον απόϊχο των χθεσινών βαθμών, η φυσική εξακολουθεί να είναι το επίμαχο θέμα. 800 γονείς από τη Θεσσαλονίκη και άλλοι 2.000 από την υπόλοιπη Ελλάδα ετοιμάζονται να προσφύγουν στο Συμβούλιο της Επικρατείας. Είμαστε διατεθειμένοι να μην παραδώσουμε τα παιδιά μας σε ένα σύγχρονο ηρώδη. Πάλιστούμε στο Συμβούλιο Επικρατείας στα μέσα της επόμενης εβδομάδας. Οι εξετάσεις πρέπει να επαναληφθούν. Άλλη λύση δεν υπάρχει. Ο εισηγητής των δύο θεμάτων της φυσικής μίλησε στη Μαρία Πανάγου σχετικά με την προσφυγή των γονέων στο Συμβούλιο της Επικρατείας. Καταλαβαίνω βέβαια ότι συναισθηματική φόρτιση, γιατί οπωσδήποτε οι άνθρωποι έχουν επενδύσει σε αυτά τα παιδιά. Αυτό δεν υπάρχει καμιά αφιβολία ότι μπορώ να τους δικαιολογήσω, βέβαια, αλλά νομίζω ότι είναι παράλογο. Όσο για το βαθμό δυσκολίας των θεμάτων. Η τελευταία μας άσκηση ήταν λίγο πιο δύσκολη από ό,τι νομίσαμε. Πάντα όμως υπάρχει και η άλλη όψη. Ο Θέμος Δάσης είναι ένας από τους 10 υποψηφίους που σε σύνολο 28.000 αρίστευσε στη φυσική. Έγραψε 19. Ξέρω πολλά παιδιά, τα οποία συνάντησαν τον ίδιο και ίσως και παραπάνω από μένα, τα οποία με το που είδαν τα θέματα, αμέσως λένε αυτό που λέμε εμείς κόμπλεραν. Προσπάθεια και πείσμα δηλαδή. Ναι, νομίζω είναι το κυριότερο. Και ο Βαγγέλης Κατσιούλης από τη Θεσσαλονίκη έγραψε στο ίδιο μάθημα 18,75. Και κάποιες άβες που υπήρχαν ίσως εμπόδισαν πολλούς να αντιμετωπίσουν τα θέματα, αν και είχαν τις ικανότητες.